σωστά. Καλό ταξίδι, Ρωάνια μου, σου αξίζει κάθε επιτυχία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Άδωνη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Τι κάνει. Είσαι καλά. Τέλεια. Να σου πω κάτι. Για πες. Εύχομαι με ένα μπόνο. Ναι. Να ευτυχείς να το καμαρώνετε. Ευχαριστούμε. Με υγεία. Και έχουμε χαρά όλοι πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνεις. Με τη δική σας χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι και εσείς έχετε μια πολύ ωραία οικογένεια και παρά το γεγονός ότι τρέχετε με τις υποχρεώσεις σας και εσύ και η Ευγενία, βρίσκεται πάντα χρόνο να είστε κοντά στα παιδιά σας. Πιο πολύ στην Ευγενία οφείλεται που καταφέρνει και κρατάει το σπίτι, γιατί εγώ η αλήθεια είναι ότι με τα Σαββατοκύριακα τους βλέπω. Εσύ, παιδί μου, έχω μια απορία. Πώς τα προλαβαίνεις όλα, τι παίρνεις, δηλαδή τι δυναμωτικό πρωινό σου βάζει η Ευγενία το πρωί, το θέλω βάζει, και εγώ. Μου βάζει υποφάσεις, αυτό είναι αλήθεια. Μου δίνει υποφάσεις κάθε πρωί, αυτό είναι αλήθεια, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σαματίνα. Η αλήθεια είναι ότι αυτήν την περίοδο κάνω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα και ομολογώ ότι είμαι σαν πρόθυρα υπερκόπος, δηλαδή έχω κουραστεί πραγματικά πολύ, διότι ταυτόχρονα με τα τηλεοπτικά, με τα πολιτικά, με όλα αυτά είναι και αυτή η επιτροπή της Βουλής γνωστή με τη Λίστα Λαγκάλ, ναι, που είναι 10-12 ώρες την ημέρα, σου. Είναι τεταμένα τα πνεύματα. Εντάξει, είναι, αλλά είναι και πολλή δουλειά και πολύ κούρασμα. Πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνει. Σου λέει, αλλά τώρα ο Γεωργιάς είναι βουλευτής, περνάει καλά, αυτό με έχω σαν κουτάλια. Τα καταλαβαίνω ο κόσμος πώς αισθάνεται. Φαντάζομαι ότι εγώ που είμαι ένας επιχειρηματής που έχω φτιάξει μια επιχείρηση 20 χρόνια. Την έκλεισες. Έχω κλείσει το βιβλιοπωλείο, την επιχείρηση να μου κρατήσει. Προσπαθούμε να την κρατήσουμε. Λοιπόν, και κάθε μεσημέρι πρέπει να φεύγω από την επιτροπή στο κενό που οι άλλοι πάνε να φάνε να πιούν έναν καφέ και πάω και κάνω εκπομπή και μετά γυρίζω και συνεχίζω, λέει, στο διάλειμμα των υπολείπων, εγώ κάνω δουλειά. Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνει, αυτό είναι πάρα πολύ εξοδοτικό. Για μένα. Αλλά τι να γίνει, τώρα είμαστε όλοι σε μια δύσκολη στιγμή και πρέπει να βάλουμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό. Αυτό είναι όλο. Και καλά κάνεις. Και άλλωστε πρέπει να δίνεις και τροφή σε εμάς. Άμα δεν κάνεις την εκπομπή σου, πώς θα σε παίξουν οι ραδιοαρβίλα. Εντάξει, καλά κάνουν και με παίζουν ραδιοαρβίλα και δεν έχω κανένα παράπονο και μια χαρά είναι. Το μόνο μου παράπονο δηλαδή που έχω με τον κύριο Κανάκη είναι ότι δεν βάζει λίγο παραπάνω το 2, 10, 38, 15 χιλιάδες να πουλάμε κανένα βιβλίο όταν το παίζουν. Να κάνουμε και λίγο τζίρο. Λες, βέβαια. Τουλάχιστον ναι, να γίνεται σωστά η δουλειά. Άδωνη, εγώ επειδή σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια και σε ξέρω και εκτός τηλεοπτικών πλατό, ξέρω ότι είναι ο χαρακτήρας σου αυτός, δεν προσποιείσαι. Ωστόσο, έχει τύχει ποτέ κάποιος δικός σου άνθρωπος ή Ευγενία, κάποιος καλός σου φίλος εκτός χώρου να σου πει: μην το παρακάνεις, βρε παιδί μου, ρίξε λίγο τους τόνους, θα σε παρεξηγήσουνε. Μου το λένε 10 φορές την ημέρα. όχι, μου το λένε 10 φορές την ημέρα. Μου το γράφουν στο Twitter, γιατί τώρα έχω, μέσα σε όλα έχω και το Twitter. Στο οποίο έχω γίνει μανιακός. Προκαλείς όμως. Επειδή με έχω γίνει μανιακός και ένα κάθμα, είμαι στον δρόμο, έχω το κινητό και παίζω το Twitter, μου αρέσει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Το έχω παρακάνει. Τώρα αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, και άμα τώρα κάνουμε την αυτοκριτική μας, το έχω παρακάνει. Και θέλω πολύ να προσπαθώ να μαζέψω κάπως τον εαυτό μου σε ορισμένα σημεία. Αλλά από την άλλη, όταν ακούω κάτι με εκνευρίζει πάρα πολύ. Δεν μπορείς να κρατήσεις και το στόχο σου κλειστό. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Έτσι, να σου πω ένα παράδειγμα. Κοίταξε, να δούμε τώρα μια. Εσύ θα γίνει μάνα τόσο λίγο. Ναι. Έχουν πιάσει τα παιδιά με την τρομοκρατία. Ωραία. Τα παιδιά παρασύρθηκαν, έκαναν, δεν πάνε τώρα στα πολιτικά, ό,τι θέλαν καν. Δεν μπορεί, βρε παιδί μου, να βγαίνει η μάνα και να λέει πόσο περήφανα για το γιο της που είναι ληστής. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να το σχολιάσω αυτό. Δηλαδή, άμα το μόνο που το ακούω, με μόνο να βγάλω ραμπάκια. Κοίτα, η κάθε μάνα σίγουρα έχει δικαίωμα να υποστηρίξει το παιδί της, αλλά από εκεί και πέρα ναι. Δεν είπα να μην τον υποστηρίξει. Να τον υποστηρίξει, να είναι μαζί του, όλοι οι γονείς είμαστε, το καταλαβαίνουμε, να τη συμπονέσουμε. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να βγει να λες, παιδάκι μου, ο άλλος ήταν τα Καλάσνικοφ και απειλούσε να σκοτώσει κόμμα που μπορεί να έχει βάλει βόμβα στο μολ. Καλέ, είμαι πολύ περήφανη για το παιδί μου. Δεν γίνεται να το πει αυτό. Δεν μπορεί να το πει, δεν γίνεται. Επειδή ήταν πολύ ζεστό το όλο θέμα και μόλις είχε συλληφθεί και υπήρχε και όλη αυτή η φημολογία και η κουβέντα για τα βασανιστήρια τα οποία είχαν υποστεί. Καλά, εντάξει. Θεωρώ ότι αυτή η μητέρα ήθελε να πει κάτι για να υποστηρίξει το παιδί τη. Θα σου πω κάτι. Εγώ με την άλλη τη μάνα εκείνων αστυνομικών που πήγε με την ταμπέλα. Την είδα και εγώ και με συγκίνησε ότι η οποία, και οι αστυνομικοί έχουν μάνες. Αυτή η μάνα 10 χρόνια λέει, πολύ έχει νοικιάσει ένα φορτηγάκι και ξυπνάει έξω το πρωί και κουβαλάει τέφρα από τα ορυχεία της ΔΕΗ και τα πηγαίνει στη ΔΕΗ για να έχει ένα μεροκάματο για να σπουδάσει τα παιδιά της να κάνει ανθρώπους. Με αυτή τη μάνα είμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή τη θαυμάζω, είναι ηρωίδα, ναι. Αλλά όχι με την άλλη τώρα, Σταματίνα μου τώρα. Να, είναι συγκλονιστικό αυτό το πλάνο. Για να δεις τι κοντρόλ έχουμε. Γεια σου, Άλεξ Βούλγαρη, Αντιγόνη Λουκανίδη με την ομάδα σας. Δηλαδή, μιλάς και σου με το πλάνο. Αυτό, αυτή η γυναίκα σου λέω δουλεύει από τις 6 το πρωί κάθε μέρα κουβαλώντας τέφρα από το ρηχείο. Για να μπορέσει να κάνει τα παιδιά της ανθρώπους. Ωραία, να μην είμαι εγώ με αυτή τη μάνα. Ναι, τέτοιες μάνες θέλουμε. Τέτοιες μάνες. Όχι μάνες που μου πάνε. Κοίτα, και κάθε μάνα που έχει να αντιμετωπίσει
μια δύσκολη κατάσταση όταν το παιδί της είναι στη φυλακή και αυτοί πρέπει να τις συγχωνεύσουν. Γιατί καμία μάνα δεν θέλει να γεννήσει έναν εγκληματία που θα μπει στη φυλακή. Δεν κατηγορώ τη μάνα που συμπάσχει το παιδί της, μην παρεξήγησες. Όταν όμως ακούω, σου λέω, συνέντευξη. Δεν από τώρα, όνομα, δεν χρειάζεται. Ήταν 11 χρόνια το παιδί μου και μου είπε: πάω, μαμά, να διαβάσω ιστορία γιατί αύριο έχω διαγώνισμα. Ναι. Και απαντάει η κυρία. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είναι από τη συνέντευξή της. Χέσε την ιστορία, πάω, διαβάσουμε Μάριο Σάκα. Ναι. Πολύ ωραία. Όλα καλά. Ερώτηση, εγώ να μην το σχολιάσω. Εσύ καλά κάνεις και τα σχολιάζεις, ούτως ή άλλως σε μια δημοκρατική χώρα ζούμε. Ντάξει. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό κομμάτι. Κάποιοι εκνευρίζονται που τα σχολιάζουν, αλλά τι να κάνω, είναι ο χαρακτήρας. Γι' αυτό και σου απαντούν όμως. Έχω δει και σου πείτε. Δεν πειράζει, δημοκρατία έχουμε. Δεν κολλάει κανείς, σου απαντάει. Twitter, γραφτείτε όλοι Twitter τώρα κατευθείαν στον οργανισμό Άδωνης Γεωργιάδης και απαντάω στα πάντα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θέλω να δούμε τους